Τώρα μάλιστα επιλέγει. Ωραία. Ομόνια Σύνδου Βορρά Αμπελοκήπων. Ο Θόδωρος. Άσος. Άσος, έτσι. Γιώργο. Άσος. Άσος. Δημήτρη. Ναι, άσος. Άσος. Ένωση Σικαιών Παύλος Μελάς. Άσος. Άσος. Θα κερδίσει η Ένωση Σικαιών. Με τον Παύλο Μελά παίξατε και πρόσφατα. Και μου έλεγε ότι είχατε φρικτά παράπονα από τη διαιτησία, από τον ένα τον επόμενο. Εντάξει, η Ένωση Σικαιών, κακά τα ψέματα, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλή ομάδα, εγώ βλέπω βρίσκεται τέταρτη θέση, ρε Θόδωρε. Είναι πολύ προχωρημένη, είναι καλή ομάδα. Τέταρτη θέση, με τι διαιτησία. Δεν θα δυσκολευτεί καθόλου, πιστεύω. Θα είναι μια πολύ νίκη. Γιώργο. Χι. Χι, Ένωση Σικαιών Παύλος Μελάς. Πιστεύεις ότι θα είναι ικανός ο Παύλος Μελάς να πάρει το μπόντο, ε? Μάλιστα. Δημήτρη. Αν και πίστευα πάρα πολύ στην Ένωση, πίστευα ότι αυτή θα κατακτήσει το πρωτάθλημα γιατί έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα συμφωνήσω με τον Θόδωρο και γυμνασμένη ομάδα. Τώρα επειδή ξεφούσκος έκανε δύο γκέλες συνεχόμενες, τώρα δεν ξέρω μήπως πάω κι εγώ προς το Χ διπλό. Διπλό, έτσι. Χ με διπλό, εντάξει. Χ τώρα... με δύο, έτσι. Μάλιστα. Ελευθεριακός Μακεδονικός Λυτής. Θόδωρο. Δύσκολο, έτσι. Δύσκολο. Εγώ πάντως θα το δει να χει αυτό. Είναι δύσκολο. Ανοιχτό σε όλα. Ανοιχτό σε όλα. Ανοιχτό σε το όλα. Ανοιχτό σε όλα όμως δεν είναι ούτε ένα, ούτε χ, ούτε δύο. Βάλε από εκεί που ξεκινάει κάθε παιχνίδι τότε. Στο χ. Από το χ, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, Ελευθεριακός Λυτή. Η Λυτή, αν χάσει, ναι. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα μπει και στην εξάδα. Γιατί η Μαλακοπή έχει πιο εύκολο πρόγραμμα, έτσι. Να πούμε όμως σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας Λυτή και Μαλακοπή θα παίξουν μπαράζ. Γιατί έχουν... 4-3 και 1-0. Ακριβώς, μπράβο, ναι. Τι προτείνεις σε αυτό το παιχνίδι, τι πιστεύεις ότι θα τελειώσει, Γιώργο? Χ. Χ, έτσι. Δημήτρη. Και εγώ προς το Χ, κλείνω. Και εσύ προς το Χ, έτσι. Κεραυνός Αγγελοχωρίου, πω Μαλακοπής. Διπλό. Ο Γιώργος διπλό, ο Θόδωρος θα μας πει κανένα σου τώρα και θα μας στείλει αδιάβαστος εδώ. Όχι, δεν είναι. Και το Αγγελοχώρι μου άρεσε εμένα. Πρώτο τελευταίο, 21. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Μου άρεσε μεσοεπιθετικά και στο κέντρο είχαν και ένα καλό παίχτη κιόλα, πολύ καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι η Μαλακοπή δεν θα έχει πρόβλημα. Θα το πάρει το παίχτη, έτσι. Το θέλει πιο πολύ. Μάλιστα. Δημήτρη. Διπλό κι εγώ. Διπλό κι εσύ. Και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, Ηρακλής Αμπελοκήπων Φοίνικας Πολύχνης. Το πιο αμφίροπο παιχνίδι το αυριανό, έτσι. Θα ξεκινήσω από σένα, Δημήτρη, τώρα. Κοίτα, έχω δει και τον Ηρακλή, ναι. Και τον Φοίνικα τον είχα δει. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ηρακλής. Ναι. Θα το προτείνω άσο, αλλά θα βάλω και την έκπληξη. Με επιφύλαξη, έτσι. Και συγγνώμη στα παιδιά, απλά λόγω ανάγκης βαθμών. Όταν λες την έκπληξη, χ ίδιο, Δημήτρη. Για διπλό. Χ δεν κάθεται με τίποτα. Χ με τίποτα, έτσι. Ή άσο ή διπλό θα κάτσει αυτό. Δεν είμαστε και ομάδα του χ, έτσι. Ορίστε. Άμα δεις, δεν είμαστε και ομάδα του χ. Δεν είμαστε. Ή κερδίζουμε τις περισσότερες φορές ή χάνουμε, έτσι. Είμαστε και δύο μήνες αίτητοι τώρα. Μπράβο. Πάντως τον Ηρακλή έχω πολύ καιρό να το δω, δεν τον έχω δει τώρα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα το Φοίνικα προχτές στον Πεντάλοφο και απογοητεύτηκα. Έχασε 4-0 και εγώ 5. Τον είχα δει με τη γέφυρα εδώ μέσα στη γέφυρα. Χάσαμε και τον λογαριασμό, φαντάσου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Στο ημίωρο έχανε ή 3-0 ή 4. Δεν θυμούμαι καλά. Απογοητεύτηκαν. Δηλαδή είχε τα... κάποιους φιλάθλους της Πολύχνης και έφυγαν από το ημίωρο. Ακριβώς το... από τις ωρέξεις του Ηρακλή. Μάλιστα. Το παιχνίδι. Γιώργο, Ηρακλής Αμπελοκήπων Φοίνικας Πολύχνης. Περιττές ερωτήσεις κάνεις. Μάλιστα. Περιττές ερωτήσεις, ωραία. Εγώ έβαλα το σημείο. Θόδωρε. Νίκη, για την ομάδα του Ηρακλή. Για την ομάδα του Ηρακλή, άσο, έτσι. Λοιπόν. Να ρωτήσεις και για το δικό μας τα παιδιά. Α, ναι, έχουμε και το... Ναι, τον Μπαράζ. Τον Μπαράζ αύριο, ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο και στο ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Μέγας Αλέξανδρος Βαχιάς. Θόδωρε. Ωραίο παιχνίδι θα γίνει. Σίγουρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Nice. Πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Πόσα έχουμε? Ωραία, τελειώνουμε κιόλας τώρα. Ναι. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, ναι. Προστοχή το βλέπω. Προστοχή. Ναι. Χ, μίχρονο εννοείς. Και με προβάδισμα... Χ, μίχρονο τελικό. Και με προβάδισμα λόγω γηπέδου κιόλας. Ναι. Στην ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Μάλιστα. Χ, άσο. Έτσι θα δωρε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιώργο. Εγώ νομίζω θα πάμε στα πέναλτι. Α, θα πάμε στα πέναλτι, έτσι. Μήπως μπορείς να μας πεις το αποτέλεσμα των πέναλτι. Δεν θα ήμουν εδώ αν μπορείς να το πω. Στα πέναλτι ποιος έχει περισσότερες ελπίδες να προβεί. 50-50 είναι.
50-50, έτσι. Και όπως και με τον Ρουβίκονα σήμερα, 50-50 ήταν. Μάλιστα. Κερδίσατε 4-2, έτσι. 4-2, ναι. Δημήτρη. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Μάλιστα. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Λοιπόν, εγώ θα δω αύριο, ειδικά στους αγώνες Α1, σας έχω σημειώσει εδώ πέρα, θα δω 2, 4, 6, 8 παιχνίδια πόσα σημεία έχετε πιάσει και θα βγάλω το επί της 100 απόδοσή σας. Μπράβο. Να δω αν είστε καλοί παίκτες δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, με τον Γκαλλίκο τερματοφύλακα λέει δεν βλέπω να παίρνει γκολάκι, λέει, στο αυριανό παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό τώρα ποιος το έστειλε, ή φίλος του Ηρακλή Απελοκήπων ή φίλος του Φίνικα Πολύχνης. Έτσι λέει. Με τον Γκαλλίκο τερματοφύλακα δεν βλέπω να παίρνει γκολάκι, ορίστε. Φίλος του Φίνικα Πολύχνης θα στείλει αυτό το φίλο. Δεν πιστεύω. Φίλος του Ηρακλή Απελοκήπων. Θα θέλει η ομάδα να βάλει γκολ να κερδίσει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θέλατε να πείτε άλλο. Εδώ έχω μερικά στατιστικά, όχι μερικά στατιστικά, μερικά από το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, πρωταθλήτρια η Χαλκιδόνα, υποβιβάστηκε η Νεοχορούδα και η Δόξα Λυπίδος. Ο αυριανός τελικός, είπαμε, play-off, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Μέγας Αλέξανδρος Βραχιάς, 4,5 ώρα. Δεύτερος όμιλος, πρωταθλήτρια νίκη Ευκαρπίας, υποβιβάστηκε ο Ισχύλος. Ο σημερινός αγώνας ΑΣ Νεάπολης Ακρίτες Σικιών είναι ο τελικός των play-off. Και τελικός play-out είπαμε, αναγέννηση 2005, Μέγας Αλέξανδρος 0-3, άνευ αγώνας στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο δεν έγινε λόγω τιμωρίας της αναγέννησης, και επαναληπτικός αύριο play-out, μάλλον μετά το Πάσχα θα γίνει, μας αναγέννηση Μέγας Αλέξανδρος. Στην τρίτη κατηγορία είπαμε, πρωταθλήτρια η Κρίνη, δεύτερος ο Φοίνικας Καλαμαριάς, play-off Ποσειδών Μηχανιώνας Αχιλλέας Περαιάς και Ποσειδώνας Καλαμαριάς Μαραθώνας. Υποβιβάστηκε ο Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου και play-out Άγιος Γεώργιος Ρίσιο. Πάμε και στον τέταρτο όμιλο πρώτη κατηγορία. Έχουμε τους σημερινούς αγώνες, Κορώνια Τρίτων Βόλβης, όλοι 5, Περιβολάκη Κολχικό, Ιάσον Αυγής Μελισσοχώρη, Λαγκαδάς Φίνικας Σχολαρίου, Δόξα Σύρου Ζαγκλιβέρη και Λίσποντος Κριτιάς Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Εδώ σε περίπτωση βαθμίας Απέλ και Βόλβη θα παίξουν μπαράζ. Είπαμε και τα αποτελέσματα της Β' κατηγορίας στον πρώτο όμιλο. Να πούμε και τα αυριανά λίγο παιχνίδια έτσι εντάχει. Φίλιππος Ελεούσας Νέη Σύνδου, 5 η ώρα. Ολυμπιακός Λουδία Αντιγυνής Μονολόφο, πρώτος με το δεύτερο. Εάν κερδίσει ο Λουδίας, αύριο έχει ελπίδες και για την πρώτη θέση, έτσι. Αξιός Ανατολικού Θριάβου Σπαρτινίου, Μαγνησιακός ΠΑΟΚ Ξηροχωρίου, Δόξα Δέντρο Αναγέννηση Προχώματος, και είπαμε σήμερα ο ΠΑΟΚ Κιμήρου Μαγάρου, έστω και πολύ δύσκολα, κέρδισε την ομάδα της Μεσύμβριας με 1-0, μετά από αρκετό καιρό. Είχαμε στο δεύτερο όμιλο πρωταθλητές οι Κανονιέριδες. Στον τελικό τον play-off περιμένει η Δόξα Αγίου Παύλου. Υποβιβάστηκε η Μενεμένη. Μετά το Πάσχα ο τελικός στον play-out Δόξα Ελευθερίου Κορδελιού ΠΑΟΚ. Αλφα φάση play-off σήμερα, Ρουβίκονες Όλυμπος Ντροποτάμου 1-1, 4-2 στα πέναλτι. Σημερινοί αγώνες, αλφα φάση play-off, Εθνικός Ευόσμου, ΑΕΒΟΣΜΟΥ. Το ντέρμπι εκεί του Ευόσμου βλέπουμε, παιδιά, έτσι. 4,5 ώρα το απόγευμα. Τρίτος όμιλος, πρωταθλήτρια η Καρατάσου, ΕΑ Καρατάσου. Συγχαρητήρια και στη Νέα Καρατάσου εκεί και στον κύριο Γκυζάρη, ο οποίος συνεχίζει απτόητος να βρίσκεται σε πάγκους ομάδων. Στον τελικό των play-off περιμένει ο Κισός Χορτιάτη, υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ Πολύχνης, ο κύριος Γρηγοριάδης, δυστυχώς του χρόνου θα αγωνίζεται στην γάμα κατηγορία. Μετά το Πάσχα τελικός play-out, ΑΕ Καλυθιά Σταυραετός Ευξηνούπολης. Αλφα φάση play-off, Κεραυνός Αγίου Παύλου Ελπίδη Σταυρούπολης, είπαμε 5-0, και Θρίαβος Ευαγγελίστριας, Εθνικός Μετεώρων 0-3. Στη β' φάση του play-off, Κεραυνός Αγίου Παύλου, Εθνικός Μετεώρων. Τέταρτος όμιλος, πρωταθλητής Ομελητέας, συγχαρητήρια και στο Ομελητέα. Θα υπάρξει μπαράζ ΑΕ Χαριλάου Αριστοτέλειο για την πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Στα play-off ο Ισχύλος θα παίξει με τον ετημένο του μπαράζ και τα Χελιδόνια με τον νικητή του μπαράζ. Στον τελικό το play-off περιμένει αναγέννηση Αγίου Ιωάννη. Υποβιβάστηκε ο Αριστοτέλης και στο play-out θα παίξουν με 11 προοδευτικοί. Ορίστε, ο κύριος Γιαννουλάκης θα παίξει play-out. Μας έλεγε εδώ για play-off, αλλά βλέπουμε, ναι, Κομφούκιος. Να πούμε λίγο και τον σημερινό αγώνα κατάταξα. Χαριλάου Άγιος Ελευθέριος Αριστοτέλειο, 12,5 ώρα. Πέμπτος όμιλος, τελειώνουμε Κώστα. Πρωταθλητής ο Αστήρα Ρεδεστού, συγχαρητήρια και στον Αστέρα Ρεδεστού. Στον τελικό τον play-off περιμένει ο Ατρόμητος Πλαγιαρίου. Υποβιβάστηκαν τα βασιλικά στη γάμα κατηγορία, παιδιά. Μια ιστορικότατη ομάδα που έπαιξε μέχρι και το Δέλτα Εθνική. Αν δεν θυμάμαι καλά, αν έπαιξε και Δέλτα Εθνική. Α1 σίγουρα έπαιξε. Και υποβιβάστηκε τελικά τελευταία θέση Β' κατηγορία, πέμπτος όμιλος.
υποβιβάστηκε, θα παίζει του χρόνου γάμα κατηγορία. Πλήρη απαξίωση εκεί βλέπουμε. Εντελώς έχει αφαιθεί στην τύχη της η ομάδα, η ιστορική ομάδα του Αετού Βασιλικών. Στα play-out θα παίξει Θρίαμβος Σταγαράδων και Ερμής Μηχανιώνας, αλφα φάση play-off. Ελπίδες Θερμαϊκού Θέρμης Δόξα Τρελόφου 1-0. Σημερινός αγώνας ΑΟ Καρδίας Ατρόμητος 3-2 στις 4. Η Καρδίας στην τρίτη θέση τερμάτισε, πλεονέκτημα έδρας. Παίζει με το νούμερο 6 τον Ατρόμητο 3-2, συγγνώμη, έκτος όμιλος. Ναι, στο Ρώσος Ποντιακός Πολιοντρίου 0-3 άνευ αγώνας, αφού η ΙΟΣ έχει αποβληθεί. Ναι. Σημερινή αγώνες, Αστήρα Ανάληψης Άρης Καβαλαρίου στις 5, Δόξα Δρυμού Κεραυνός Ωρεοκάστρου, Ξυλούπολη Δορκάδα, Λαχανάς Δράση Αδραμερίου, Λευκοχωριακός Εθνικός Λαγινών, 7ος όμιλος. Σημερινή αγώνες όλοι, 24η αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας Ελίσποτος Μαδίτου στις 5, Πολυδέντρια Σκός στις 12, Νικομηδινό Προφήτης Εθνικός Προφήτη 5, Κρυονέρη Πάοκ Σταυρού 5, Ηρακλήσιμο 2 Αρέθουσα 5, Δόξα Ρετής Πρόοδος Αδάμ στις 5. Γάμα κατηγορία, Μικρό Μοναστήρι Απόλλων Καστανά 3-0, Μακεδόνιο Βόσμο Αστραπή Μεσαίου 3-0, Φίλιππος Χαλκιδόνος Ορφέας Αγίας 3-1, Δόξα Πετρωτού Ελπίδες Καλάστρας 1-0. Εδώ πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Δόξα Πετρωτού, θερμά συγχαρητήρια, άνοδος στη Β', ενώ το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου πήρε Αστραπή Δέντρο Ποτάμου. Τα ζευγάρια του play-off εξάλλου θα ανακοινωθούν από την ψημή, πιθανότατα αύριο Κυριακή ή την Δευτέρα. Μάλλον την Δευτέρα θα ανακοινωθούν. Σχετικά με την τέταρτη και πέμπτη θέση, αν την έχει το Μικρό Μοναστήρι, όπως βλέπουμε εδώ, ή ο Μακεδόνε Βόσμου. Τέταρτη με πέμπτη θέση παίζεται. Λοιπόν, σημερινός αγώνας, ΑΟ Θράκης Μέγας Αλέξανδρος Ελλήνων 5, Γάμα δεύτερος όμιλος, 22η αγωνιστική, Αστραπίνε Άπολης είπαμε, Άσκο Φόμ Βορείο Ελλάδος 3-0 άνευ αγώνας αφού δεν κατέβηκαν οι κοφοί να αγωνιστούν. Σημερινή αγώνες, Πράσινη Θεία Ακαδημία Νεάπολης 11, ΑΕ Αστραπή Έολος στις 5, Πρισσός Θεσσαλονίκης Εθνικός Αστήρι 11, Ντίνος Κούης Δόξα Ριζικίου στις 2. Τρίτος όμιλος, Πρισσός Αγίας Τριάδας Κανάρης 3-0 άνευ αγώνας. Αφού δεν κατέβηκε και ο Κανάρης να αγωνιστεί, βλέπουμε εκεί στο γάμα κατηγορία παιδιά, ομάδες αρχίζουν να μην κατεβαίνουν να αγωνίζονται, έτσι. Σημερινοί αγώνες στα παρατάνε. Αργοναύτης Καλαμαριάς Δόξα Λακιάς 11, Χαρίλαος Επαμεινώντας ΑΕ Τούμπας 11, ΑΕ Ποντίον Ηρακλής Παπάφης στις 1.30, ΑΕ Ποντίον Πρωταθλήτρια εκεί, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον μέγα χορηγό εκεί της ομάδας ΑΕ Ποντίον και στον πρόεδρό της εκεί. 1.30 ώρα Ιωάννης Παπάφης ΑΕ Αρετσού 11 και Καπετάν Άγρας Ιπποκράτης Ουρωτής 11. Τελειώνουμε γάμα τέταρτος, Μακεδονία Καλαμωτού είπαμε Ελπίδες Κορώνιας 4-2. Σημερινή αγώνες Εύωσμος 2006 Μελισσουργός στις 12 τα παιχνίδια, ΑΕ Λευκούδας Απόλλωνα Πολωνίας, Φλόγα Λαγκαδικίων Δάφνη Ευαγγελισμού και Μέγας Αλέξανδρος Νυφόπετρας Ηρακλής Χρυσαυγής, Άρης Ξηροποτάμου Νίκη Ηρακλείου. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια της ΕΨΜΗ. Τέλος χρόνου. Ο επίλογος δικός σας, ξεκινάω με τον Δημήτρη τον Λαγογέννη. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω σε ένα μήνυμα, γιατί κάποιος σε ενδιαφέρει μάλλον τι παίρνω και τι κάνω. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως, λέω στην εφορία. Τώρα τι έχω πάρει από τον Άγιο Αθανάσιο. Παίρνω αυτά που έχω συμφωνήσει και πληρώνουμε κανονικά. Τίποτα άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα. Τώρα, αν του ενδιαφέρει το τι παίρνω, τι έχω και τι κάνω. Το είναι δικό μου θέμα. Σωστά, συμφωνώ. Μα το είπα και εγώ προηγουμένως που είδα ένα μήνυμα ότι εκτός αν είναι τίποτα εφοριακή. Παίρνω αυτά που έχω συμφωνήσει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ακριβώς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την σημερινή και συμφωνία. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο φίλο μου τον Θόδωρο να του πω ότι καλύτερο για τη συνέχεια να είναι πάντα καλά. Στον Γιώργο συνέχεια. Για την πολύ καλή δουλειά που κάνει στα παιδικά. Και αύριο να έρθει ο κόσμος να...